Βελτίωση κατέγραψαν τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου Τιτάν κατά τη διάρκεια του 9 μήνου του 2014. Η αύξηση του κύκλου εργασιών, η εμφάνιση καθαρής κερδοφορίας και ενίσχυση των λειτουργικών κερδών είναι τα στοιχεία που χαρακτηρίζουν την πορεία του ομίλου στο διάστημα αυτό, σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία που ανακοινώθηκαν. Ειδικότερα ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε για τη χρήση του 9 μήνου του 2014 στα 879,7 εκατομμύρια ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 3,3% σε σχέση με το 9 μήνο του 2013, που ο κύκλος εργασιών του ομίλου Τιτάν είχε διαμορφωθεί στα 851,8 εκατομμύρια ευρώ. Τα κέρδη προφόρων χρηματοδοτικών επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων ήρθαν στο 9 μήνο του 2014 στα 146,7 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 0,1% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, που το ποσό είχε ανέβει στα 146,5 εκατομμύρια ευρώ. Σε επίπεδο καθαρών αποτελεσμάτων, τα κέρδη του ομίλου Τιτάν μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας ανέρχονται στα 30,5 εκατομμύρια ευρώ στο 9 μήνο του 2014, όταν σε συγκρίση με περσινή περίοδο είχαν καταγραφεί ζημίες ύψους 14,6 εκατομμυρίων ευρώ. Το σύνολο των μακροπρόθεσμων και βραχυπρόθεσμων δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου Τιτάν διαμορφώθηκε στο 9 μήνο του 2014 στα 702,4 εκατομμύρια ευρώ, σημειώντας υποχώρηση 14,5% σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, που το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου είχε ανέλθει στα 721,9 εκατομμύρια ευρώ. Η χρηματιστηριακή πορεία του ομίλου Τιτάν κατά τη διάρκεια του 9 μήνου του 2014 παρουσίασε κυμάνσεις. Η πορεία της μετοχής ξεκίνησε στην αρχή του έτους με τιμές κοντά στα 18,80 ευρώ και έφτασε σε Σεπτέμβριο σε τιμές άνω των 20 ευρώ. Η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στο 1,4 δισεκατομμύριο ευρώ.